Στις 11 Οκτωβρίου του 2019 θα διεξαχθεί η Λευκή Νύχτα στην Ελευθερούπολη του Δήμου Παγκαίου, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Χρήστος Μποσμπότης. Ένας επιτυχημένος θεσμός, ο οποίος ξεκίνησε το 2016 και καθιερώθηκε με μεγάλη επιτυχία από έναν δραστήριο εμπορικό σύλλογο. Εδώ και 4 χρόνια ξεκίνησε ένας πραγματικά πετυχημένος θεσμός, αυτός ο θεσμός της Λευκής Νύχτας, που είναι μια ενέργεια για τη στήριξη του εμπορικού κόσμου της Ελευθερούπολης. Ο Εμπορικός Σύλλογος Ελευθερούπολης έχει πάνω από 350 μέλη. Χρειάζεται τη στήριξη του Δήμου. Επίσης, σαν προωθητική ενέργεια αυτή είναι για να κάνει ευρύτερα γνωστή και την αγορά της Ελευθερούπολης. Δηλαδή, δεν αποσκοπούμε μόνο στο πρόσκαιρο όφελος της μίας νύχτας, αλλά μέσω της Λευκής Νύχτας προσπαθούμε να γίνει γνωστότερη η αγορά της Ελευθερούπολης και σε ευρύτερα κοινά και να έχει επισκεψιμότητα και σε άλλα χρονικά διαστήματα εκτός της Λευκής Νύχτας. Φέτος, λόγω των εκλογών, η Λευκή Νύχτα, η οποία κάθε χρόνο γίνεται στις αρχές του Ιουνίου, δεν κατέστη εφικτό να πραγματοποιηθεί. Την χρωστούσαμε στον εμπορικό κόσμο της Ελευθερούπολης και μετά από συζήτηση και απόφαση και του Δημάρχου Παγκαίου, του Φίλιππου του Αναστασιάδη, αποφασίσαμε ότι και για το 2019 έπρεπε να γίνει η Λευκή Νύχτα, έστω και κάπως καθυστερημένα. Επιλέχθηκε λοιπόν σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο της πόλης η Παρασκευή 11 Οκτωβρίου του 2019. Εδώ να κάνω μια παρένθεση, δεν σημαίνει ότι από του χρόνου θα γίνεται τον Οκτώβρη. Θα επιστρέψουμε από το 2020 στον Ιούνιο, στην καθιερωμένη της ημερομηνία. Έτσι λοιπόν επιλέχθηκε αυτή η μέρα, θα υπάρχουν όλα αυτά τα event τα οποία υπάρχουν κάθε φορά και το ιδιαίτερο της Λευκής Νύχτας στην Ελευθερούπολη και αυτό που της προσδίδει επιτυχία και μεγάλη επισκεψιμότητα είναι και η συναυλία που κάνουμε συνήθως με κάποιο καταξιωμένο καλλιτέχνη. Έτσι μετά την επιτυχία την περσινή, την πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία που είχαμε εδώ με την συναυλία του Στέλιου Ρόκου, φέτος αποφασίσαμε να έχουμε πάλι ένα μεγάλο όνομα, ένα ποιοτικό όνομα της ελληνικής μουσικής που θα είναι ο Νίκος Πορτοκάλογο. Έτσι λοιπόν, 11 Οκτωβρίου, μετά τις 18:30 το απόγευμα, σας περιμένουμε όλους εδώ στους κεντρικούς δρόμους της Ελευθερούπολης για ψώνια, μιας και η αγορά της Ελευθερούπολης δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από τις αγορές άλλων μεγαλύτερων πόλεων, σε ποιότητα και σε τιμές. Ο Εμπορικός Σύλλογος δεσμεύεται για μεγάλες εκπτώσεις. Θα υπάρξει και μια λαχιοφόρος αγορά όσων ψωνίσουν εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα από τα καταστήματα της Ελευθερούπολης. Και είπαμε το αποκορύφωμα της βραδιάς θα είναι γύρω στις 9:30 με 10 το βράδυ η μεγάλη συναυλία με τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Εντάξει, η κριτική σαφώς είναι καλοδεχούμενη, η απάντηση και βέβαια υπάρχει. Η δικιά μας φιλοσοφία είναι ότι ο Δήμος Παγκαίου είναι ένας μεγάλος Δήμος που εκτείνεται σε πολύ μεγάλη απόσταση. Έχει διαφόρων ειδών οικονομική δραστηριότητα. Στις παραλίες έχουμε την τουριστική καλλιέργεια, την τουριστική δραστηριότητα. Έχουμε καλλιέργειες, αγροτικό κόσμο και έχουμε εμπορικό κόσμο. Εμείς ευελπιστούμε και πρεσβεύουμε στην ισόμερη ανάπτυξη όλων αυτών των πραγμάτων. Δίνουμε 25.000 ευρώ τον χρόνο για να κάνουμε τη Λευκή Νύχτα και να βοηθήσουμε έτσι τον εμπορικό κόσμο της Ελευθερούπολης. Που εδώ να πούμε ότι ο εμπορικός κόσμος της Ελευθερούπολης δεν αποτελείται μόνο από κατοίκους της Ελευθερούπολης, αλλά από όλα τα μέρη του Δήμου μας. Δίνουμε 125.000 το χρόνο για να κάνουμε αγροτική οδοπία, γιατί οι αγρότες μας τι χρειάζονται, πρέπει να πάνε στα χωράφια τους. Δίνουμε 25.000 το χρόνο για να κάνουμε τουριστική προβολή των παραλιακών οικισμών της πόλης μας, γιατί ο τουριστικός τομέας αυτό το χρειάζεται. Δίνουμε λεφτά για την άρδευση, γιατί και πάλι οι αγρότες μας τα χρειάζονται. Άρα λοιπόν πρέπει να καλύπτουμε όλες τις οικονομικές τάξεις, όλες τις οικονομικές μερίδες του Δήμου μας. Και αυτό κάνουμε. Γιατί να ασκείτε κριτική για τις 25.000 που δίνουμε για τον εμπορικό κόσμο της Ελευθερούπολης και να μην ασκείτε κριτική για τα λεφτά που ξοδεύονται για τους αγρότες ή για τους επαγγελματίες του τουρισμού. Προσπαθούμε σαν Δήμος να βοηθήσουμε όλους τους οικονομικούς παράγοντες αυτού του Δήμου.